Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Είναι η τελευταία φορά που θα τοποθετηθώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δρίτσα, διότι μου δίνει την δυνατότητα να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Εκεί λοιπόν που τιμήσαμε το γεγονός ότι τέτοιες μέρες το 1949 η κυβέρνηση συνεργασίας φιλελευθέρων και λαϊκού κόμματος με πρωθυπουργό τον Βενιζελικό Αλέξανδρο Διομίδη, υπουργός οικονομικών του Βενιζέλου το 1932-1933, σταμάτησαν τους σχεδιασμούς εκείνων που ήθελαν το διαμελισμό της πατρίδας και την κατάλυση της δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν βρισκόταν επίσης ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, ο κύριος Ζήσης Τζικαλάγιας, και η διευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Αντωνίου. Συνεπώς, όταν διαβάζετε και εσείς κάτι, να το διαβάζετε ολόκληρο. Δεύτερον, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα όσα ανέφερα πρώτερον. Στη δημοκρατία, τους φασίστες, τα φασιστοειδή, τους μαύρους αυτούς τύπους που λερώνουν το πολίτευμά μας, τους διώκει, τους συλλαμβάνει, τους δικάζει και τους καταδικάζει η πολιτεία. Είμαι αυτής της άποψης, κύριε Παφίλη, είμαι αυτής της άποψης, κύριε Δρίτσα, είμαι αυτής της άποψης, κυρία Αναγνωστοπούλου. Πιστεύω ότι εδώ δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ευχαριστώ.